Ο Απόλλωνα λοιπόν είναι ο πρωταθλητής της αγωνιστικής περίοδου 2020-2021 στο πρωτάθλημα τροχοκαντίσματος. Στην τελική φάση κερδίζει τον ύφεστο με 2-0 στο σκορ νικών. Απομένει το σκορ του αγώνα για να δούμε. Λοιπόν, 2-1. Μπράβο, ωραίος. Το παιχνίδι τελειώνει. Εδώ πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος τροχοκαντίσματος. Πρωταθλητής ο Απόλλωνας, νικητής και ο ύφεστος. Για όλα τα παιδιά του ύφεστου που βλέπουμε εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Και όταν λέμε τα παιδιά του ύφεστου, εννοούμε τον ύφεστο, τον θεό της ελληνικής μυθολογίας που ήταν κουτσός. Γι' αυτό και όλοι ονομάζονται παιδιά του ύφεστου. Βέβαια, έχω εδώ κοντά μου τον Κωνσταντίνο τον Λεστορίδη που χθες είχε και την ονομαστική του, είχε και τα γενέθλιά του. Και σήμερα η ομάδα του έκανε και δώρο. Είναι πράγματι έναν ωραίο δώρο γενεθλίων, γιορτής. Θέλω να πω έναν μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μας, στους συμπαίκτες μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά από την αρχή του καλοκαιριού με την προσήγη του Μπόμπαν Στάνκοβιτς σαν προπονητή και παίκτη. Και βλέπω τους σκόπους μας, τις ώρες που σπαταλήσαμε στο γήπεδο, τη σκληρή δουλειά να αποδίδεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της κούρασης, τις ώρες που δουλέψαμε στο γήπεδο, να βγαίνουν αληθινές. Ωστόσο, κάτι που αξίζει περισσότερο από τον τίτλο είναι ότι αυτά τα παιδιά είναι νικητές της ζωής. Εννοείται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, πώς να το πω, εκτίμηση, σεβασμός σε αυτά τα παιδιά, το οποίο με έχουν τόσα προβλήματα στη υγεία και όμως είναι μαχητές της ζωής. Είναι ακριβώς το παράδειγμα που πρέπει να μας δίνουν όλους. Συμφωνώ απόλυτα και ελπίζω να καταφέρουμε και άλλον κόσμο με αυτά κινητικά προβλήματα οτιδήποτε να βγουν στους δρόμους, να βγουν μαζί μας, να έρθουν να παίξουν μαζί μας, να περάσουν καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει όλοι μας να βάλουμε το λιθαράκι μας για μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά τα παιδιά αξίζουν να είναι μαζί μας. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τα φωτεινά παραδείγματα για όλους μας. Θα συμφωνήσω μαζί σου και η αλήθεια είναι ότι μας δίνουν αυτοί παραδείγματα της ζωής. Που είναι πολύ σημαντικό ότι παλεύουν για τη ζωή. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για τα όσα καλά μας έχεις πει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιους άλλους από τους πρωταγωνιστές της επιτυχίας αυτής της ομάδας του Απόλλωνα. Εδώ πλησιάζω τον αρχηγό του Απόλλωνα και πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης με 20 πόντους τον Σάββατον Λεζάρου. Συγχαρητήρια και για την κατάκτηση του τίτλου, συγχαρητήρια και για την ατομική σου παραγωγικότητα. Πρώτο σκόρερ του αγώνα με 20 πόντους, τουλάχιστον από αυτά που έχω γράψει εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Νομίζω, όπως σας είχα πει και στην αρχή του αγώνα, προσπαθήσουμε να είμαστε ψύχρεμοι. Να πάμε σύμφωνα με το πλάνο μας. Ευτυχώς καταφέραμε τα, εντάξει. Πρωταθλητές. Όπως είπαμε στην αρχή, πρωταθλητές και νικητές είναι όλοι. Ελπίζω να χαρήκατε τον αγώνα όπως το χαρήκαμε και εμείς. Σίγουρα εμείς το χαρήκαμε, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ήταν πλάνο αυτό που είδαμε στις πρώτες τρεις περιόδου και μετά ποντάρατε στην κούραση του αντιπάλου? Γιατί στην τελευταία περίοδο είπε στο σημείο σε μόλις 2 πόντους. Το πλάνο ήταν να έχουν μακρινά σουτ. Απλά ήταν εύστοχοι τα πρώτα 2 δεκάλεπτα. Δεν μπορούσε να συνεχίσει εύστοχοι. Η κούραση κτλ. Και είχαμε δουλέψει για transition τις αντεπιθέσεις. Και πράγματι, όπως το είχαμε δουλέψει, ότι το δεύτερο ημίχρονο θα περχέτουν η κούραση και αν μπορούσαμε να κάνουμε γρήγορες αντεπιθέσεις, να έχουμε τα εύκολα καλάθια και να μπούμε μπροστά. Μάλιστα. Πάντως, η διαφορά σας είναι μόνο ένα τρόπαιο, τίποτε άλλο. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι, γιατί είσαστε και οι δύο νικητές της ζωής. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και πάντα θα το λέω. Η διαφορά, η αγωνιστική, όπως είδατε, είναι στι λεπτομέρειες. Μάλιστα. Λοιπόν, έτοιμοι για τα πανηρίδια, να αφήσουμε τον αρχηγό του Απόλλωνα να πανηγυρίσει, ενώ θα προσπαθήσουμε τώρα να βρούμε και κάποιον από την ομάδα του ηφαίστου για να μας πει δύο λόγια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, μάλλον βλέπω εδώ κοντά μου την Παμπλίδου πάλι να μας πει δύο λόγια αν μπορεί. Ναι, Άντρη, ξανά μαζί μας. Χάθηκε το παιχνίδι, χάθηκε ο τίτλος, αλλά δεν χάθηκε η μάχη. Ναι, δυστυχώς χάσαμε την νίκη, την πολυπόθητη νίκη που θέλαμε. Αλλά νομίζω κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα.
Επιφυλασσόμαστε για την καινούργια χρονιά. Ό,τι έγινε, έγινε. Σίγουρα να δώσουμε συγχαρητήρια στον Απόλλωνα. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Η ανατροπή ήρθε τα τελευταία 5 λεπτά. Ελπίζουμε σε ότι του χρόνου θα είμαστε τόσο και ακόμα πιο δυνατοί. Σίγουρα, γιατί είναι από τις ήττες που μαθαίνει κάποιος να είναι νικητής. Ναι, σωστά, από τις ήττες. Μαθαίνεις να, όταν είσαι στα κάτω σου, να σηκώνεσαι και να πολεμάς ακόμα περισσότερο για αυτό που θες. Μάλιστα, και θα ήθελα έτσι να μου περιγράψεις τα συναισθήματα σου έτσι σαν μια τελευταία ερώτηση. Πώς νιώθεις να αγωνίζεσαι δίπλα σε αυτά τα φωτεινά παραδείγματα της ζωής? Σίγουρα τα μαθήματα που παίρνω, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι όσοι είμαστε σε αυτήν την ομάδα, είναι πάρα πολλά. Δεν μάθαμε ποτέ μας να σκύβουμε το κεφάλι, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας. Είμαστε πάντα αγωνιστές, προσπαθούμε για το καλύτερο, η ζωή συνεχίζεται. Και καλούμε πραγματικά όλα τα άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία θέλουν να δοκιμάσουν το άθλημα μας. Είναι πρόσδεκτοι να έρθουν, να δοκιμάσουν, να μας γνωρίσουν και να γίνουν μέλος της οικογένειάς μας. Και εμείς από την πλευρά μας να προσπαθήσουμε να το δίνουμε όσο δυνατόν περισσότερη προβολή που του αξίζει. Σίγουρα από εσάς, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο δυστυχώς δεν έχει την κατάλληλη προβολή και αυτή την προβολή που το αρμόζει. Γι' αυτό σίγουρα θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Μάλιστα. Θα την έχετε, Ανδρέα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πραγματικά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και την Άνδρη την Παυλίδου, η οποία θα πάει να παραλάβει τώρα το μετάλλιό της. Βλέπουμε εδώ τώρα να γίνονται οι απονομές. Οι απονομές πρώτα βέβαια στην ομάδα του Ηφαίστου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αυτή του Απόλλωνα. Και έτσι λοιπόν θα πάνε τώρα οι του Απόλλωνα για να παραλάβουν, για να πάρουν τα μετάλλια τους. Είμαι πολύ χαρούμενος για το ομάδα μου. Μάλιστα, μια σύντομη δήλωση εδώ από τον Τόνι τον Χριστοδούλου του Απόλλωνα, πολύ χαρούμενος για την ομάδα του. Τώρα να προσπαθήσουμε να πάρουμε και δύο λόγια από τον προπονητή της ομάδας του Ηφαίστου, τον Γιώργο τον Ομήρου. Γιώργο, πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Πιστεύω το παιχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο όπου ήμασταν πολύ κακοί. Δυστυχώς κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Στα τρία δεκάλεπτα ήμασταν μπροστά. Τελευταίο δεκάλεπτο νομίζω έχουμε πάθει ένα blackout. Έτσι είναι το παιχνίδι. Πρέπει να παίξει 40 λεπτά. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα. Πρωταθλητές ο Απόλλωνας για τη χρονιά 2021. Πιστεύω ότι το άθλημα σήμερα έχει κερδίσει. Παίξαμε δύο πολλά καλά παιχνίδια συναγωνιστικά. Καλό νέο έτος για τη χρονιά για τον Ηφαίστο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ομήρου για τα όσα μας είπε, ενώ την ώρα που μας τα έλεγε αυτά είδαμε και την κορυφαία στιγμή της αναμέτρησης. Το τρόπαιο να υψώνεται εδώ στον ουρανό της αίθουσας του γυμνασίου Ζαγκακίου από τον αρχηγό του Απόλλωνα, τον Σάββατο Λαζάρου. Αφήνουμε για λίγο τις εικόνες να μιλήσουν μόνες τους για τις όμορφες στιγμές που όλοι βιώνουμε εδώ στην αίθουσα Ζαγκακίου, σε ένα παιχνίδι όπου νιώθω ότι ανεβαίνουμε επίπεδο και σε αυτήν τη διοργάνωση. Ανυπομονούμε να δούμε τη νέα χρονιά. Μια νέα χρονιά την οποία ίσως και να έχουμε και περισσότερες ομάδες, ποιος ξέρει. Εξ όσο γνωρίζω είναι λίγο δύσκολο, αν και γίνονται κάποιες προσπάθειες ώστε να έχουμε ακόμα μια ομάδα στη Λάρναγα για να καλύψουμε γεωγραφικά την περιοχή.